Καλησπέρα, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107 και 4 με Σταύρο Κόλκα, Στέργιο Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Αγάπη, τι γίνεται? Κατάφερα να έρθω με δυσκολία. Να κλάψουμε. Το πώς επαγγελματίας είμαι. Απόλυτα επαγγελματίας. Τελειώσαν τα χαρτομάτια, Αγάπη. Δηλαδή, πραγματικά. Θα μπορούσα να μην έρθω, Στέργιο, σήμερα. Είδες χθες πώς ήταν η κατάσταση στο βίντεο που σου έστειλα το βράδυ. Είδες, έτσι. Θα μπορούσα. Σταύρο, φέρε ένα χαρτομάτιλο, γιατί η Αγάπη έκανε αγώνα, λέει, για να έρθει σήμερα. Ναι, ναι. Η Αγάπη είναι ένα σκυλί του πολέμου. Θα μπορούσα να μην έρθω, έτσι. Και χθες είδες ότι έκανα προσπάθεια. Ξεκίνησα. Αγάπη, θα παραδεχθείς ότι είμαι το καλύτερο αφεντικό, σε σκέφτηκα. Ναι, εντάξει. Σε σκέφτηκα. Ναι, εντάξει. Ναι. Σαν να σου λέω ότι ήσουν υποχρεωμένος να τη σκεφτείς. Ναι. Αν το σκέφτηκες και σήμερα που ρώτησες αν θα κατέβω, πάλι θα μπορούσα να πω ότι δεν θα κατέβω και δεν θα μου λύγεις κάτι. Θα μου λύγεις κάτι. Όχι. Τι βλάκα είμαι. Μπράβο. Ωραία. Δεν με έχεις μάθει πως σε όλη την επαγγελματική καριέρα είμαι δίπλα σου. Και τα κεράθελες χθες. Κεράθελες χθες δεν μπορούσα να έρθω, αλήθεια σου λέω. Γινόταν ένας πανικός στην Πηλαία για κάποιο λόγο. Γιατί δεν μπορούσα να κατακυλήσεις? Μόνο έτσι. Ναι. Θα έφτανα με χαριλάω έτσι και μετά τα ευθεία είναι, δεν είναι κάτι. Okay. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει τρελαθεί ο κόσμος με τις μεταγραφές που δεν γίνονται, με όλα αυτά και γλύφει κουδούνια. Το είδα. Το έχει πάρει χαμπάρι. Τον έχετε τρελάνει ο κόσμος, παιδιά. Τρεις ώρες έγλυφε το κουδούνι. Αλλά πώς ξέρουμε, επειδή είδα το βίντεο. Κι εγώ, ναι, πριν το βλέπαμε. Είδε το βίντεο, αγάπη, εσύ. Το κλείσε κατευθείαν. Είδε τρία δεύτερα, δεν μπόρεσε. Ο τύπος δεν είναι ότι γλύφει το κουδούνι. Ωραία. Είναι ότι κοιτάει και με λάγνο βλέμμα την κάμερα. Αυτό του είπα. Βλέμμα με πολλές υποσχέσεις. Ναι. Δηλαδή απόγνωση. Τρεις ώρες, ρε φίλε. Κάνω δύο λεπτά. Πέντε. Τρεις ώρες. Δηλαδή δικαιολογεί και σε κάποιον να γλύφει το κουδούνι. Δηλαδή, άμα κάποιο γλύφει το κουδούνι σου, αγόρι μου, τρία λεπτά, θα του πει μπράβο, αδερφέ, και τόσο είναι. Εντάξει. Συγχαρητήρια, Στέργιο. Συγχαρητήρια. Τρεις ώρες, δηλαδή πραγματικά, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να λάβω σε μένα σπίτι μου, να είχαμε κάμερα και να έρχονταν ένα τέτοιο και να έκανε αυτό το πράγμα. Με ρώτησε, τι θα παθαίνα. Με ρώτησε, μου λέει, άμα το κάνανε σε σένα, στο σπίτι, και λέω, θα καλώ την αστυνομία. Τι λες, ρε, γιατί. Καταδικάζεται ο κύριος γιατί έγλυφε το κουδούνι. Δεν με νοιάζει, το πάνω του είχαμε πριν πρωί. Είναι πράγμα αυτό. Μα δεν ήταν πρωί, ήταν βράδυ. Ήταν με χ. Στην τηλεόραση. Θα βάζαμε κανένα στοίχημα οπότε θα σταματήσει. Να πέφτουν τα ποσάκια στο τραπέζι. Αυτό θα κάναμε στην πρώτη φάση. Over 10 λεπτά, ένα 40. Τρεις ώρες το τάζω άλλο. Ναι, θα το πληρωνόμασταν. Τρεις ώρες δηλαδή, τι θέμα. Θεωρώ, Σταύρο, ότι στη μία μισή ώρα θα βαριόμασταν να το κοιτάμε. Όχι, εγώ θα συνέχισα. Δεν νομίζω. Τρεις ώρες να άντεγες. Εγώ θα συνέχισα, θα είχα κόψει βίντεο. Θα κάνετε κάτι. Τα καλύτερα. Best of YouTube. Κάντε κάτι. Θα μιλούσες, θα χτύπησε τηλέφωνο. Θα μιλούσες. Τώρα με την ομάδα του Repress που είναι και στο κόψε ράψε κορυφαίοι με διαφορά. Θα το κάναμε αυτό. Ρε, να μιλάς Talk of the town. Να το μιλάς από το τηλέφωνο. Γίνεται αυτό. Μιλάς, σηκώνεις το ακουστικό εσύ από πάνω και ακούγεται κάτω. Γιατί δεν του λέω, καβλά είσαι, δώσε κι άλλο αρρώστια. Καλά. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, δώσε. Φτάνω, εδώ είμαι, έλα. Έχει χαζέψει ο κόσμος, τελειώνεται. Αυτό. Με ανανεώσεις, μεταγραφές, τελειώνεται. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έκλειψε κάποιος ένα κουδούνι στη Θεσσαλονίκη τρεις ώρες. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Αν δεν είναι 31 πρώτο, δεν έχουμε κλείσει σε τεφόρ, που νομίζω δεν θα γίνει έτσι αυτή τη φορά. Ωραία, βλέπω να κλείφουν πεζοδρόμια. Κολόνες. Αυτό με τις αποχετεύσεις που έχει το. Αυτό σίγουρα. Άμα δεν έχει σε τεφόρ. Τέλος πάντων. Απλώς μην το κάνετε στη Θεσσαλονίκη, γιατί με το κρύο κολλάει η γλώσσα. Σε κολόνες και αυτά. Έχεις δει και ταινίες. Α, για ταινίες. Όχι κάποιος γνωστός μου. Γνωστό δεν είχα που να κολλήσει η γλώσσα του να γλύφει κολόνα, εντάξει. Εντάξει. Κοίτα, εγώ αν ψαχτώ μπορώ να βρω ένα γνωστό μου να γλύφει όχι κολόνα, ούτε θέλω τηλέφωνο. Α, τηλέφωνο απλά. Μπορώ. Ένα κινητό. Ένα σταθερό. Έλα, έχουμε διαιτή για Τρίπολη. Σκουλάς. Κομίνη, εγώ ήθελα. Δεν μας κάναν τη χάρη. Εντάξει. Κομίνη, θα πηγαίναμε φυλακή όλοι μαζί στην Ελλάδα. Εμμανουήλ Κουλάς Θεσσαλίας. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος Κορινθίας, πρώτος βοηθός. Χρυσούλα Κορομπίλια. Ο Χρήστατος. Δυτικής Αττικής. Καλά, μην τη μιλάμε την Κορομπίλια. Γεώργιος Λάμπρου Εύβοιας Τέταρτος. Πολύ νοτιάς χτύπησε.
Θεσσαλία, Κορίνθου δίπλα να πούμε. Τι γίνεται, παιδιά. Θεσσαλία, Κορίνθια, Εύβοια, τα πάντα όλα. Ο Σκουλάς είναι Βόλος, ε. Θεσσαλία, ναι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός Σιδηρόπουλος. Περίμενε λίγο, ναι, να πούμε λίγο για το Σκουλά. Ρε. Φίλε, ο Σκουλά, ναι, okay. Τι θες να διαβάσεις για να πάμε στο επόμενο θέμα, βιάζεις. Όχι, όχι, δεν βιάζεις. Σάματης. Σάματης, ακριβώς που λέει και ένας φίλος. Άνευ πλάκας τώρα και χωρίς να θεωρώ ότι ο Σκουλάς είναι διαιτητής του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό όταν πεις καλή κουβέντα για κάποιο διαιτητή, κατευθείαν πάει ο συνειρμός, πάει ότι αυτός είναι δικός του, γι' αυτό λέει ο Κόλκας αυτό το πράγμα. Ας σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Ούτως ή άλλως μας έχει παίξει 1,5 παιχνίδι στην καριέρα του. Ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα νομίζω. Δεν μας έχει παίξει κάτι άλλο. Ένα με τον Πανιόνιο κύπελο νομίζω. Φέτος δεν μας έχει παίξει καθόλου. Συνέχισε, συνέχισε. Α, νόμιζα ότι ψάχνεις αυτό. Ψάχνω, αυτό ψάχνω, ρε φίλε. Συνέχισε. Τι, άμα έκλειψε κανένα σάουσκο ακουδούνι. Αυτό ψάχνει. Συνέχισε. Από τα παιχνίδια που τον έχω δει, είναι ο μοναδικός της νέας γενιάς που μπορεί να γίνει top. Λοιπόν, θυμάσαι πολύ καλά, Σταύρο, δύο παιχνίδια. Εντάξει, τον παιχνίδι Πανιόνιος ΠΑΟΚ το 1-3 για το κύπελο πέρσι και Ξάνθη ΠΑΟΚ 0-3 στα Πηγάδια. Πότε κάναμε 0-3 στα Πηγάδια, Αλτσχάιμερ. Από εκεί που ξεκίνησε το τρένο του Λουτσέσκου. Α, ναι, το 0-3. Το 0-3. Ναι. Αυτά τα δύο μάτσα. Διαιτησίες, τέλος πάντων, που δεν σχολιάστηκαν ποτέ, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ξεκάθαρη, ξεκάθαρα καλύτερος, δεν υπήρχε κάποιο παράπονο κτλ. Έπαιξε, έδωσε αυτό που είδε. Όποτε τον έχω δει, δες και ποιο έχει παίξει φέτος. Ναι, ναι. Νομίζω έχει παίξει ένα εκπληκτικό Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Το 1-1. Λοιπόν, νομίζω. 5 μάτς Σούπερ Λίγκας, ναι, και 2 κυπέλου. Λοιπόν, 18-19, φέτος έχει παίξει ο Σκουλάς Ατρόμητος Ξάνθη το 0-0 στο Περιστέρι, Πανιόνιος Ολυμπιακός 0-1 στη Νέα Σμύρνη, ο επόπτης. Επόπτης. Δεν είναι δικιά του ευθύνη το έγκλημα που κάνει. Θυμάσαι πολύ σωστά Τρίπολη Παναθηναϊκός 1-1. Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Σκουλά, εκπληκτικό. Άφησε το παιχνίδι να παίζει, δηλαδή ούτε κατάλαβε κανείς ότι υπάρχει διαιτητής. Πανετολικός ΑΕΚ 2-1. 24 Νοεμβρίου και Όφη Παναθηναϊκός 3-1. Εδώ βλέπουμε μια πρωτοβουλία της Μαριλής, αγαπημένης μου. Άσε εδώ τον καφέ. Μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Εντάξει, κοίτα, η όψη του δείχνει ότι είναι καφές. Ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνει. Να αγάπη μου, καίει. Άμα θες να μας στείλεις αδιάβαστος, ξέρω ότι δεν έκανες και παστίτσιο και ο καφέ έκανες. Εντάξει. Ευχαριστώ, Μαριλής. Είσαι η καλύτερη. Αν πικρός, καταλαβαίνεις ποια είναι η συνέχεια μετά. Μπορεί να το δεις πιο ελαφρύ. Εγώ σε αγαπάω όποια αντίδραση και να έχω. Ναι, αυτό. Αλάτι μόνο μην έβαλες. Αλάτι μην έβαλες, γιατί το έχουμε κάνει και αυτό. Σε γνωστό αεροδρόμιο. Και πέντε, όχι. Να τα λένε, θα πάει στο διάολο. Και έχει παίξει και δύο μάτς κυπέλου. Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1. Και Απόλλων Λάρισας Λαμία 0-7. Αυτά τα 7 μάτς έχει παίξει ο Σκουλάς, 5 Σούπερ Λίγκα φέτος και 2 κυπέλλου. Ναι, πολύ λιγότερα από τον Κομίνη, ο οποίος είναι 5 κλάσεις κατώτερος διαιτητής από τον Σκουλά, τον οποίο τον μιλάμε, τον αποθεώνουμε, για αυτά που γίνανε μέχρι σήμερα, εντάξει. Το τι θα γίνει στην Τρίπολη δεν ξέρω. Ήδη υπάρχουν από το κύπελο κάτι διαιτησίες κομικές. Υπάρχει Κομίνης και αυτή την εβδομάδα. Εννοείται τι. Τι μελοκαμπατάκι πάλι. Όφη Πανιόνιος. Το Σάββατο στις 7.30. Άντε ρε Περέιρα, να τελειώσει το συμβόλαιό σου, να πας να πεθάνεις σε καμιά γωνία. Έχει χάσει δύο. Σε εισαγωγικά αγώνες. Να πεθάνεις. Δύο αγώνες έχει χάσει ο Κομίνης. Δύο αγώνες έχει χάσει μέχρι τώρα. Νομίζω δύο. Δεν είναι. Το κάνουν επίτηδες πλέον. Είναι ξεκάθαρο. Κανονικά, ναι. Σάββατο βράδυ. Είναι ξεκάθαρο. Οφ-πανιόνιος. Ο χειρότερος διαιτητής από αυτούς που θεωρούνται top, με όλα διαφορά. Με τους περισσότερους ορισμούς φέτος. Δηλαδή ο Τζίλος που είναι τραυματίας και περιμένουμε να δούμε επιτέλους τι θα γίνει. Δεν συμμετέχει. Ο Σκουλάς είναι πολύ ανώτερος διαιτητής. Ο Διαμαντόπουλος είναι πολύ ανώτερος διαιτητής από τον Κομίνη. Ο Σιδηρόπουλος είναι πολύ ανώτερος διαιτητής από τον Κομίνη. Αλλά ο Κομίνη συνεχίζει να παίρνει συνεχώς. 7 ματσάκια και ένα αυτό, 8 Σούπερ Λίγκα. Και 3 κυπέλου. 11. Και ένα τώρα στο Ηράκλειο, 12. 12. Άσχημα. Όχι, 12 επί 1500, πόσο μας κάνει. Το στέγιο όπου το βάζω να κάνει μαθηματικά επικρατεί το χάος. Πραγματικά. 4 και 6. 18.000 ευρώ. 18.000 ευρώ.
Σωστά. Δεν τσικάρουμε τώρα μαζί στον αέρα. Στέργιο, θα έχουμε αφήσει και το κινητό έξω. Γιατί αρίσκα δεν παίρνουμε. Λοιπόν, τσαμούρι στο Λάρισα Απόλλων Σμύρνης. Παπαπέτρου Ατρόμητος Πανετολικός. Κομίνης είπαμε Εύφ Πανιώνιος. Κυριακή Σιδηρόπουλος στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ευαγγέλου Παναθηναϊκός Ξάνθη. Σκουλάς είπαμε στο ΠΑΟΚ. Και Δευτέρα Μανούχος στο Άρης Λαμία. Ο Ευνούχος δεν πέσει. Και Κουμπαράκι στο Πασκιάνι Νάικ. Το Μανούχο δεν το ξέρω. Ναι, αυτό πρώτη φορά. Το Μαλούχο ξέρω τον ηθοποιό. Ναι. Εκεί είσαι. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Αυτή είναι η εικόνα με τους ορισμούς του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να πω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει κάποιο σχόλιο με τον ορισμό του Σκουλά, γιατί δεν έχει δώσει δικαίωμα το παιδί, εντάξει. Αυτό, οι γενικεύσεις είναι ότι χειρότερο σε ό,τι συζητάμε. Δηλαδή όλες οι γυναίκες είναι που λένε. Δεν είναι όλες. Από καλά δύο που... Καλή ώρα η αγάπη, το καμάρι μας. Όλοι οι ταξιτζίδες είναι έτσι. Όχι, δεν είναι όλοι οι ταξιτζίδες έτσι. Εγώ που παίρνω ταξί είναι μια χαρά οι ταξιτζίδες. Έχει και έναν, δύο στους χίλιους. Συμβαίνουν αυτά. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι έτσι. Όχι, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι. Όλοι οι διαιτητές είναι έτσι. Όχι, ο Σκουλάς μια χαρά είναι μέχρι τώρα. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Και, γιατί, και το καταλαβαίνει στην ώρα του αγώνα. Ότι δεν θέλει να δώσει δικαίωμα. Ότι δίνει αυτό που βλέπει. Θα κάνει και λάθη. Αλλά τον τρόπο που σφυρίζει ένας διαιτητής με τον αέρα που μπαίνει στο γήπεδο, κατανοεί ότι. Κατανοεί μάλλον ότι αν έχει προθέσεις ή όχι. Ο συγκεκριμένος, εμένα προσωπικά, όπως τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ, δεν μου έχει δείξει καμία διάθεση να αδικήσει κανέναν. Χορηγή! Στοίχημα.gr, Σταύρο. Για να μπεις από εκεί. Γιατί κάνεις βασικά πολύ τώρα. Πολύ υψηλά ποσοστά στα γκολ. Ναι. Είναι λάθος. Δηλαδή, υπάρχουν ζευγάρια πάρα πολύ που κουμπώνουν πολύ ωραία. Τώρα στην... Έχει, Όφη Πανιώνιος. Ναι. Δεν μπορείς να μου δίνεις το over 2.63. Που και οι δύο ομάδες τρώνε και οι δύο ομάδες βάζουν. Δεν λέω ότι θα βγει το over. Ναι. Μπορεί να συνυπολογίζουν. Ναι. Ότι είναι μετά από διακοπή αυτό. Ναι, και το γήπεδο ότι είναι ενδεχομένω. Το γήπεδο στην Κρήτη. Δεν ξέρω, ρωτάω, φίλε. Πότε ήταν το γήπεδο στην Κρήτη. Κάνω μια υπόθεση. Ωραία. Π.χ. Over στο Ατρόμητο Πανετολικό. Δύσκολο να φάει γκολ ο Ατρόμητο. Αλλά ο Πανετολικό βάζει. Μπορεί να δει 2.40. Το Αστέρα ΠΑΟΚ που είναι παραδοσιακά παιχνίδι που βγαίνει over, σπάνια βγαίνει under. Στη χειρότερη θα είναι 2 γκολ. Ωραία. 2.45. Παιδιά, έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, και το καταλαβαίνω. Οι άλλοι δεν τους κόψαν τα πόδια στις διακοπές. Θα μπουν με τα πόδια, με τα χέρια μέσα κανονικά. Και η Τρίπολη βάζει. 3-2 ήρθε το Λάρισα Τρίπολη. Άσε να το παίξουμε πρώτα και μετά παίζουμε. Φίλοι μου είναι. Ναι, γιατί θυμάμαι και με το. Ποιος ήταν τότε. Ο Καλάθης που το είχε πει στον αέρα, πήγαν να το παίξουν και το είχαν κλείσει ήδη. Έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, μην το λες ακόμη. Περίμενε να βγούμε να το παίξουμε και πες το μετά. Λοιπόν, εσύ κάνεις την αποτοξίνωση, συνεχίζεις. Βέβαια, δεν το βλέπεις. Δεν έχει ιδέα για ποσοστά, για αγώνες, με τίποτα. Εσύ με θυμίζεις ότι ένα, μπορεί... ένα μήνα αποτοξίνωση. Μπορεί να σου πει όλα τα... Δεν έπαιξα ακόμη. Μπορεί να σου πει όλα, αγάπη, τα ειδικά του Όφη Πανιωνίου να στα πει όλα. Ξέρω εγώ, 300 έχει στοίχημα, να στα πει όλα. Άντε όχι όλα, τα 250 από τα 300. Δηλαδή, εσύ ξυπνά και ανοίγει στοίχημα τελείω. Θεωρώ εξωφρενικό το ποσοστό στον Ολυμπιακό, στο 1,44 το διπλό. Συνεχίζει, δηλαδή έχει ελέγξει όλα. Και, και εννοείται ότι στο handicap μείον 1, δηλαδή κερδίσει ο Ολυμπιακό 0-2, το δίνει 2,38. Δηλαδή μπορεί να βάλω 4 σπίτια. Και μετά θα κάνει αποτοξίνωση. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του ΠΑΟΚ 24. Με Σταύρο Κόλκα, Στέργιο Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου εδώ πέρα στον Λίμπερο 107,4. Έχουμε πολλά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, εννοείται. Έχουν κάνει από χθες και την εμφάνισή τους δύο ονόματα μάλλον στο μεταγραφικό κομμάτι, ένας μέσος και ένας επιθετικός. Θα κάνουμε τώρα την συνδυσή μας με τον καλεσμένο μας. Ναι, σε δύο λεπτάκια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει, έχει γράψει τη δική του ιστορία, αναφυσβήτητα. Θα σας πούμε σε ένα λεπτάκι ποιος είναι ο καλεσμένος μας για σήμερα.
Πραγματικά ένας άνθρωπος που ξέρει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι ιδέα σας να λέτε πριν βγει στη γραμμή κάποιος. Τα βγει, τα βγει. Αφού εντάξει, ρε Σταύρο. Όχι, ρε, πολλά πολλά συμβούλια. Όσο συνεπίστανε στην καριέρα, το άλλο συνεπίστανε και τώρα. Ορίστε, τον έχουμε. Δεν ήταν καμία μορφή για τον τεράστιο Αλέξη Αλεξίου που είναι μαζί μας. Αλέξη, καλησπέρα, πέρασε 12. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά. Είμαστε πάντα καλά, φίλε. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου μια φορά να μην ήταν καλά. Εσύ πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ να το παλεύουμε. Τι παλεύουμε. Με τις δουλειές με αυτά και στο τρέξιμο συνέχεια. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Ναι. Η εμπειρία σου στο ποδόσφαιρο τεράστια. Έχεις κάνει πρωταθλητισμό και σαν ποδοσφαιριστής. Και θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα μετά από μια τεράστια διακοπή για τον ΠΑΟΚ. Πώς και μια απώλεια, γιατί κακά τα ψέματα η φύγη του Πρίγιοβιτς είναι απώλεια μέχρι τουλάχιστον να αντικατασταθεί ή μέχρι τουλάχιστον να δούμε τα άλλα τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν που θα μπουν στη θέση του. Ωραία. Τι ψυχολογία υπάρχει, πιστεύεις εσύ, στην ομάδα αυτή τη στιγμή και πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Πρώτον, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό center for, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε Σταύρο όλοι μας και να μάθουν όλοι στο ποδόσφαιρο ότι το ποδόσφαιρο είναι business. Οι παίκτες φεύγουν και έρχονται. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα συμβόλαιο, μια ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Βρέθηκαν οι Σαουδάραβες που τα δίνουν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ για να το κρατήσει. Πρέπει να καταλαβαίνεις να πληρώσει αυτά που είναι να παίρνει από τη Σαουδική Αραβία. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ουδής αναντικατάστατος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα, δεν πρέπει να φύγει από το πλάνο του. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και υπάρχουν και άλλοι καταστάτες του Πρίλιοβιτς. Βέβαια πρέπει και να ψαχτούν τώρα το Δεκέμβριο, που είναι πολύ δύσκολη αυτή η εποχή για να βρεις κάτι καλό στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά υπάρχει ο Ακνόμ, υπάρχει ο Καρέλης, υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Δεν πρέπει να προσανατολιστούν και να υπάρξει αυτή η μιζέρια γιατί έφυγε ο ποδοσφαιριστής. Για ΑΒ λόγο το ποδόσφαιρο είναι business. Όπως εμείς παίρνουμε παίχτες, έτσι φεύγουν και οι παίχτες. Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ουσιαστικά να είναι έτοιμος ο μηχανισμός να αντικαταστήσει έναν παίχτη. Βεβαίως. Έπρεπε, εφόσον υπήρχε αυτό τα ρήτρα που τα δίνανε, έπρεπε να είχε κινηθεί ο τεχνικός διευθυντής και αυτοί που βασικά που ασχολούνται με το. Με το ψάξιμο των παιχτών, με το σκάουτινγκ σε όλη την Ευρώπη, να υπήρχε έτοιμη αντικατάσταση center for. Είναι το πλέον κομβικό παιχνίδι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί είναι σε μια έδρα πολύ δύσκολη, είναι μια ομάδα πολύ σκληρή. Είναι πολύ κομβικό. Είναι κομβικό για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει όλα τα. Στο πρώτο γύρο έκανε μια καλή πορεία, μπορούμε να πούμε, χωρίς να παίξει το σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά εδώ μετράει πλέον η κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετράει η ουσία και μετράει να πάρει στο αποτέλεσμα. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει καλύτερο πρόσωπο, ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Ο προπονητής πρέπει να διαχειριστεί όλο το υλικό που έχει στα χέρια του. Νομίζω ότι είναι κομβικό το παιχνίδι. Για μένα το λέω και τώρα το λέγα και το καλοκαίρι Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν πρέπει να χαθεί ο φετινός τίτλος με τίποτα, γιατί το αξίζει και είναι και η καλύτερη ομάδα πιστεύω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, στέλνει και ένα μήνυμα στον βασικό του ανταγωνιστή, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ολυμπιακός περιμένει για να πλησιάσει κάποια στραβοπατήματα του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο δεύτερο γύρο το έχει, είναι πιο καλό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και το έχει και στη Θεσσαλονίκη μέσα στο γήπεδο της Τούμπα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φύγουν να προσανατολιστεί ο κόσμος, ούτε τα παιδιά, ούτε ο προπονητής για τη φυγή του Πρίλιοβιτς. Πρέπει να μείνουν στο πλάνο, στο στόχο που έχουν βάλει όλοι οι διοικούντες, όλοι εκεί που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά φέτος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Θα είναι, δηλαδή, η φετινή χρονιά να την πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα θα είναι στενάχωρο για όλους μας. Δηλαδή έδειξε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ σοβαρή, είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, είναι μια ομάδα που είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια, ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και γενικά ο οργανισμός ΠΑΟΚ πιστεύω ότι φέτος του δίνει τη δυνατότητα να πάρει το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Έτσι όπως βλέπεις την ομάδα, γιατί παρακολουθείς, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, παρακολουθώ. Αν ήσουν εσύ στο τμήμα scouting του ΠΑΟΚ, πού αλλού θα έπαιρνες ποδοσφαιριστή? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε μια μεγάλη ομάδα πρέπει πάντα να αυτό το σταύρο πρέπει να γίνει, να ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Πάντα γίνονται μεταγραφές και το καλοκαίρι και στις μεγάλες ομάδες. Πάντα, για να ανανεώνεται και το υλικό και να ανανεώνεται και ο φύλαθλος. Για να βλέπει καινούργια πρόσωπα. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες, έτσι γίνεται. Για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να πάρει παίχτες και στο χώρο του κέντρου. Και center for που έφυγε τώρα ο Πρίλιο, γενικά χρειάζεται να έχει εναλλακτική, να έχει λύση στον backup που λέμε. Δηλαδή, αν κουραστεί ο Μάτος, να υπάρχει ο αντικαταστάτης. Αυτό πρέπει να δούμε. Επειδή να πάμε λίγο στην εποχή σου, αν είχαμε σήμερα, γιατί έτσι όπως βλέπω τον ΠΑΟΚ, εγώ αυτό θέλω να δω. Αν είχαμε σήμερα τον Γιώργο τον Σκαρτάδο, δεν θα κούμπωνε άψογα? Θα κούμπωνε, γιατί ο Γιώργος πάταγε περιοχή και ήταν και έβαζε και πολλά γκολ. Και κουβαλούσε την μπάλα, ρε φίλε. Αυτό με τα χάφ που δεν κουβαλάνε την μπάλα, δηλαδή με τρελαίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Παίζει το 4-2-3-1. Οι δύο είναι αμυντικά χάφ, οι οποίοι είναι κόβοδινο, που λέμε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν πατάνε περιοχή, γιατί από τα δύο τα αμυντικά χάφ πρέπει, όταν γίνεται σέντρα είτε από δεξιά είτε από αριστερά, πρέπει να πατάνε περιοχή μέσα. Ο Γιώργος το είχε αυτό. Είναι από τα χαφ που πατάγανε περιοχή για να βάλουν γκολ. Σε σεμινάρια έπρεπε να τον έχουν, όχι απλά το είχε. Τι πρέπει να κάνει ένα οχτάρι, πώς να πατάει την περιοχή, πώς να έρχεται την πίσω ζώνη. Έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Δεν το έχουμε αυτό. Λείπει λίγο από το ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι. Δεν πατάνε πάρα πολύ περιοχή για να μπει το γκολ. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο ο σέντερ φορ ή ο πίσω από το φορ το 10 δύο άτομα να βάλουν γκολ. Πρέπει να πατήσει και ο. Από που γίνεται η σέντρα, πρέπει να πατήσει ο απέναντι χαφ και ένα χαφ από το κεντρικό άξονα. Πρέπει να είναι τέσσερις παίκτες να γεμίζουν την περιοχή. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μας λείπει λίγο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα ακόμη κομμάτι, μιας και αναφερόμαστε στους μέσους στον άξονα. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα δύναμης? Υπάρχει λίγο. Βλέπω ότι αυτό σημαίνει και η φυσική κατάσταση των παίκτων τώρα. Η δύναμη προέρχεται από την καλή προπόνηση, από την καλή ψυχολογία. Λείπει λίγο, πιο πολύ είναι... έχεις δίκιο, και εγώ το έχω δει αυτό. Ότι υπάρχει μια ψιλοχαλαρότητα που δεν είναι το φυσιολογικό αυτό το πράγμα, να υπάρχει χαλαρότητα. Δεν κρίνω τώρα εγώ το παιχνίδι με την Παναχαϊκή που είδα και δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Φοβάμαι ότι με βαλέ, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα, εντάξει, τι να κρίνουμε τώρα, αλλά η ψυχή και η παλικαριά που πρέπει να βγει δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Δεν καταλάβω γιατί είναι χαλαρωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι στους στόχους μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει να βγάλουν πιο πολύ δύναμη για να τελειώσουν το έργο, για να πάρουν το πρωτάθλημα, για να χαρεί και ο σύλλογος και ο κόσμος και όλη η πόλη, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει τώρα να βγάλουν ψυχή. Και ειδικά σε τέτοια γήπεδα όπως ο Αστέρας, που όπως και να το κάνουμε, η ομάδα συγκεκριμένη το πάει το παιχνίδι στη δύναμη, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Βεβαίως, και το ελληνικό πρωτάθλημα τι είναι, Σταύρο, είναι ο πιο πολύ πάει στη δύναμη και πιο λίγο στη τεχνική. Ναι. Και όταν έχει ο Αστέρας τρίπος να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον πάει στη δύναμη, δεν τον πάει στη τεχνική. Ναι, αν θέλει να το κάνει ζημιά, να τον πάει στη δύναμη. Γεγονός. Και θα ψάξει τους χώρους. Δύναμη και χώροι. Αυτό θα κάνει. Και χώροι. Ακριβώς. Θα τους δώσει δηλαδή, στο μισό γύρο θα περιμένει ο Αστέρας Τρίπολη για να μπορεί να βγει στην κόντρα επίθεση που λέμε. Αλέξη, μαθαίνω πολιτεύεσαι, είναι αλήθεια? Κοίταξε, επέλεξα να απαντήσω θετικά στην πρόταση του Μακ του Κυριζίδη, γιατί πιστεύω ότι είναι νέος άνθρωπος, έχει μέλλον, είναι 36 χρονών και πρέπει η πόλη αυτή να πάει μπροστά. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης μιλάμε, τον Μάκη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, οπότε δεν έχει καμιά κομματική άβρα, αυτό ανεξάρτητος είναι. Δεν έχει, είναι ανεξάρτητος, είναι 36 χρονών, ήταν δημοτικός σύμβουλος και ξέρει τα του Δήμου και είναι και πολύ σοβαρό παιδί. Έχει δώσει τις μάχες στο Δήμο και πιστεύω ότι ο λόγος που κατέβηκα είναι ότι ο συνδυασμός είναι μακριά από κόμματα, που ο κόσμος θα έχει βαρεθεί, και πιστεύω ότι είναι ένα αξιόλογο παιδί και θα δώσουμε τη μάχη μας για να μπουν νέα παιδιά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά ειδικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει βαρεθεί τα κόμματα, γιατί όποτε μπλέχτηκαν, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Ναι. Καταστροφή. Ακριβώς αυτό. Αλέξη μου, χάρηκα που σε άκουσα.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Σταύρο. Mm-hmm. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν πρέπει να χαλαρώσει. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν το ποτάσμα. Είναι δηλαδή, θα είναι πολύ άσχημο το γεγονός αν δεν τελειώσει τη χρονιά πρωταθλητής. Ας ελπίσουμε ότι θα εκμεταλλευτεί το αβαντάζ που έχει και θα πάει παραπέρα. Ας το φροντίσουμε. Πιστεύω ότι η Κυριακή άμα κερδίσει, Αλέξη, μετά τους κόβει και τον αέρα και όλους. Έτσι και πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Θα τελειώσει. Πρώτα ο Θεός να δούμε. Ευχόμαστε την Κυριακή. Να είστε καλά, Σταύρο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλέξη Αλεξίου, πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, αρκετά έμπειρος κορδελιωτάκι. Από τον εξωτικό Οδυσσέα Κορδελιού ξεκίνησε. Σήμερα, από ό,τι μας ενημέρωσε, πολιτεύεται και εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μια μάχη η οποία πραγματικά. Πόσοι κατεβαίνουν, έχω χάσει την μπάλα. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω. 16, μπορεί και παραπάνω σίγουρα. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία που κατεβαίνει ό,τι και να κατέβει, ό,τι έχει δηλαδή τη σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι απέναντι 100%. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι εχθρός της πόλης ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Όχι ο συγκεκριμένος κύριος, δεν τον ξέρω καν, μην τον αδικό κιόλας. Αλλά ο συγκεκριμένος μηχανισμός, σαν Σταύρος, εννοείται είμαστε απέναντι. Εγώ δηλαδή και άλλα 70 άτομα που είναι γύρω μου. Από εκεί και πέρα ποιος κατεβαίνει. Ο Παναγιώταρος. Κοιτάζει αλάτι. Να ενημερώσουμε τον Παναγιώτο Ψωμιάδη ότι... αλάτι Ιμαλαΐων έχει και στα Ιμαλάια. Αλλά το χιόνι δεν φεύγει. Σακουλίτσα με μηνυματάκια πάνω. Ας ενημερώσουμε εκεί. Ο Γιώργος Ολβανός. Εντάξει, ξέρω εγώ, ναι, μια παραδοσιακή πολιτική παρουσία. Εικόνα. Ναι, η παρουσία που εγώ είμαι λίγο αλλού. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, σοβαρό παιδί, καλλιεργημένο με δικές του δυνάμεις, κατεβαίνει, αλλά και αυτός είναι λίγο αμφιταλαντεύεται. Τα παιδιά από την πρωτοβουλία μετά το μπουτάρι έχουν και αυτοί τα θέματα τους, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ο Μάξο Κυριζίδης, νέο παιδί, το κυνηγάει, το παλεύει, θέλει να μείνει χρόνια στην πολιτική σκηνή, θα τον δούμε και αυτό να στην πράξη. Ποιοι άλλοι κατεβαίνουν, χάσει την μπάλα, ρε. Έχουμε κανέναν, κανένα απόστρατο, κανένα τέτοιο, κανένα... Κανένα απόστρατο, δεν θα βγει κανένας, δεν είναι. Ναι. Έχει δεν Παναγιώτη, ρε και Γιώργο, χαράξε μια γωνία να βγει κανένα νέος άνθρωπος εδώ πέρα. Είναι ένα απόστρατο. Ναι. Τέλος πάντων. Τον Ταχιάο τον είπες. Τον Ταχιάο, του Κούλη, Μητσοτάκη, ναι. Είναι ό,τι έχει να κάνει με Κούλη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι εχθρός της πόλης, εχθρός του ΠΑΟΚ, εχθρός... Οι άνθρωποι αυτοί είναι, έχουν αποδείξει στο πέρασμα των χρόνων ότι οι επιλογές τους για Θεσσαλονίκη είναι ότι όποιος είναι επιλογή τους βασικά είναι τεράστια επιτυχία να χτυπήσει παλαμάκια και πετύχει το χέρι με το άλλο. Έχει αποδειχτεί αυτό το κόμμα τι κάνει στην πόλη. Εγώ δεν θα παίξω με τα λόγια, κάνω δημόσιες σχέσεις γιατί ξέρω ότι κυκλοφορεί και το χρήμα. Όχι, εγώ με αυτούς απέναντι μέχρι να πεθάνω. Κάτσε μην μας φάει καμιά σφαίρα. Όχι μέχρι να πεθάνω, τέλος πάντων στα επόμενα 4-5 χρόνια. Ακούσαμε τον Άλεξ Αλεξίου, πήραμε και μια ψηλοθέση για το Δήμο Θεσσαλονίκης που ευελπιστούμε να μείνει σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν κομματική άβρα. Αν και έτσι όπως έχει σχηματοποιηθεί το πράγμα, πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βλέπω κανένα ψωμιάδι δήμαρχο και να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Θα έχει αλάτι όμως. Τι, θα έχει αλάτι. Θα έχω αλάτι. Μεσογειακό δουλεύω όμως, να ξέρετε. Όχι μεσογειακό, όχι μεσογειακό. Μεσολογγίου, τι λέω. Α, μεσολογγίου. Μεσολογγίου δουλεύω. Ναι. Πού να ξέρεις μόλις, νοικοκυρά. Είπες ναι με το μεσογειακό. Ναι, μεσολογγίου. Εσύ με μεσολογγίου μεγάλωσες, Αν δεν είχα μεσολογγίου στη Σταυρούπολη, Πελεγκρίνο στη Βρύση, όχι να πηγαίνω στο ψυγείο. Ναι, αναποδογυρίζει τραπέζια. Και αβοκάντο το πρωί. Αβοκάντο, ναι. Η αβοκατιά μου στη Σταυρούπολη, στη γιαγιά μου το σπίτι. Πώς λέγεται το δέντρο που βγάζει αβοκάντο. Ή κάπως θα λέγεται και αυτό. Ωραία. Κερδίζει ένα εισιτήριο κάποτε, δεν ξέρω για ποιο παιχνίδι. Για το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Αυτός που θα πει πώς λέγεται το δέντρο που βγάζει αβοκάντο. Αν είναι δέντρο. FM και ενώ η απάντηση στο 545-26. Βεβαίως. Τρία γκολ χθες ο Ευθύμης Κουλούρης. Χατρίκ, ναι. Αποθέωσε παντού. Το πρώτο με πέναλτι. Ωραία, να πάρω και μια θέση για τον Κουλούρη γιατί ακούω συναδέλφους που λένε να επιστρέψει ο Κουλούρης. Όχι, παιδιά, δεν θα επιστρέψει ο Κουλούρης. Γιατί να του βάλεις τώρα πίεση να επιστρέψει, δηλαδή να το φάσεις στη φάση. Ο Κουλούρης ήταν εδώ, σε κάθε κοντρόλ άκουγε μουρμούρα, έφαγε όλη την πίεση και τον βγάλατε άχρηστο. Το δικό μας το παιδί, εντάξει.
Και μιλάμε για εκπληκτικό παιδί. Ούτε κανένα τσομπάνη είναι, ούτε κανένα ασόβαρο είναι, ούτε ποτέ έθιξε το κλαμπ, παρότι είναι δεξιά και αριστερά και κανείς δεν του έδειξε εμπιστοσύνη. Ποτέ. Με τον Κουλούρη να έχει καλύτερα νούμερα από τις ακαδημίες του, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ από ό,τι είχε ο Κλάους. Επόμενο βήμα. Με δική του πίεση λέει, αφού ρε παιδιά δεν με γουστάρετε εδώ και με κράζετε και είμαι άχρηστος, πάω μια βόλτα στο Περιστέρι γιατί μου είπαν εκεί ότι με θέλουν σαν τρελή. Πάει στο Περιστέρι. Παίζει βασικός, δεν έχει κανέναν εκεί σε κάθε κοντρόλα του λέει το σπίτι σου, το ένα σου, το άλλο σου, μουρμούρα και τα λοιπά και τα λοιπά, νεόπλουτη. Νεόπλουτη, επαναλαμβάνω. Γιατί αν δεν είχαμε μαντήλι, το κουλουράκο γλου 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 θα τον κάνατε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο Κουλούρης κάνει 17 γκολ σε 17 παιχνίδια. Μέχρι τώρα. 4 ασίστ. Συμμετοχή σε 21 γκολ ούτε μέσα Γενάρη. Με τον Αδρόμητο που δεν βάζει και 12 το παιχνίδι. Και γκολ που δίνουν νίκες δηλαδή. Και γκολ νικών. Πάμε παρακάτω. Του λες εσύ, ενώ του κάβλωσε του Σέρβου, βρήκε τα λεφτά να φύγει. Του λες, ο Παραευθύμη, γίνε λίγο πίσω ρε. Και να μην του βγαίνει του Κουλούρη το κοντρόλ, η πάσα, να μην μπαίνει μπάλα μέσα γιατί συμβαίνει και αυτό. Ωραία. Και να κρεμάσουμε τον Κουλούρη. Τη στιγμή που έχει την ευκαιρία να τελειώσει μια σεζόν 25-30 γκολ, να κοστίζει το καλοκαίρι 5-6 εκατομμύρια και το χειρότερο σενάριο για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει 5-6 εκατομμύρια από τον Κουλούρη. Γιατί υπάρχει και το θετικό σενάριο, να τον εμπιστευτεί τον Κουλούρη ο ΠΑΟΚ, να τον βάλει να παίξει, ωραία, και να έχει τρεφόρ. Ποιος Κουλούρης. Να τόσο ποιος Κουλούρης. Δεν είναι το ίδιο, θα μου πει κάποιος, Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Εννοείται δεν είναι το ίδιο Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Αλλά όσο εσύ δεν σκεπάζεις με εμπιστοσύνη τα στελέχη σου, τόσο θα αποδίδουν αλλού και σε σέντα. Άστον εκεί τον Κουλούρη λοιπόν, μια χαρά είναι. Άστο το παιδί να κάνει μια σεζόν 25-30 γκολ στα 22 του χρόνια και μετά αποφάσισε ή πουλά τον να πάρει τα λεφτάκια ή κράτα τον. Αλλά του έχει εμπιστοσύνη. Βέβαια, δεν υπάρχει τρίτο δρόμο, ή το ένα ή το άλλο. Όταν σκοτώνετε τα παιδιά μας, όταν δεν αγαπάτε τα ίδια τα παιδιά μας, εντάξει. Γιατί εγώ το λέω ανοιχτά και ας έχω κατηγορηθεί χιλιάδες φορές για το ότι έχω μεγαλύτερη συμπάθεια στους γηγενείς, εννοείται ότι έχω μεγαλύτερη συμπάθεια στους γηγενείς. Εννοείται ότι αγαπάω περισσότερο τον Κουλούρη από τον Πρίγιοβιτς. Γιατί τον Κουλούρη το μεγάλωσα. Είναι σαν παιδί μου. Τον βλέπω από μωρό να παίζει. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να έχει διαφήμιση Διαμαντίδης. Δεν έχει το Γιάννη, δεν είχαμε διαφήμιση. Ναι, ναι. Στις ακαδημίες. Φιλιά Γιάννη στο Λεόκαστρο, αν δεν έχετε αποκλειστεί. Όταν θα σταματήσουμε να είμαστε ζώα και θα αποφασίσουμε να είμαστε άνθρωποι, κανένας Κουλούρης, κανένας Πέλκας, κανένας ξέρω εγώ Γιαννούλης, κανένας οποιοδήποτε θα τραβάνε τα πάθη του Ιησού μέχρι να τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Που βλέπεις φίλες, οι ομάδες του εξωτερικού, τα παιδιά των ακαδημιών λατρεύονται 10 φορές παραπάνω από τους ξένους, εντάξει. Εδώ δεν λατρευόταν ο Λεγέρ στην Μπαρτσελόνα που δεν πετυχαίνει την μπάλα. Να αγαπάτε τα παιδιά μας. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά σας παιδιά. Αυτό με το ξέσπασμα. Εντάξει, αλλά έχω δίκιο, δεν πάει να μου πει κανείς τίποτα. Γιατί τρώμε εμείς την πίεση, τρώμε τον Πινελί και αβαντάρετε τον Κουλούρη. Δηλαδή γύρισε ο άλλος και μας είπε ότι τον Κουλούρη τον αβαντάρουμε γιατί είναι του Κουτσολιάκου. Τον Κουτσολιάκου εγώ χρειάζομαι για να αγαπάω το παιδί μου από τις ακαδημίες. Το Γιαννούλη γιατί τον αγαπάω που δεν είναι του Κουτσολιάκου. Τον Κίτσιο γιατί τον αγαπάω γιατί δεν είναι του Κουτσολιάκου και τον προστατεύω όταν μπορώ. Αυτά είναι παιδιά μας, πρέπει να τα αγαπάμε. Πρέπει να υπάρχει συνέστημα. Δεν είναι το κλαμπ, ωραία, το κομμάτι για να βγάζουμε αποθυμένα. Όλους τους παίκτες που φοράνε φανέλα τους αγαπάμε, αλλά τους γηγενείς περισσότερο. Τι να πω για τον Πίσης, βαρ δεν είναι γηγενείς. Το λατρεύω, τι να κάνω. Και αυτή η άλλη σχέση με την ομάδα, έτσι. Ναι. Ο Κουλούρης, ο Γιαννούλης, όλα αυτά τα παιδιά. Ναι, είναι, θα μπορούσε να είναι, αν ήσουν τέλος πάντων 30 χρόνια μεγαλύτερο, θα μπορούσε να είναι το παιδί σου. Εντάξει. Αυτή είναι ο συνειρμός. Εγώ έχω δει τα μούτρα του μπαμπά του Πέλκα. Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Ναι. Ο μπαμπάς του Πέλκα.
Θα μπορούσε να είσαι εσύ, φίλε ακροατή, ο παπάς του Πέλκα. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Πλησιάζει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, την Κυριακή το απόγευμα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Νομίζω σήμερα θα έχουμε, αγάπη, μια πρώτη εικόνα για τη σκέψη του Λουτσέσκου, ενδεχομένως, αν και περισσότερα περιμένουμε αύριο και το Σάββατο. Ναι, βέβαια. Αλλά άμα... ίσως δείξει κάτι σήμερα για τις προθέσεις του. Άμα συνυπολογίσει και το παιχνίδι στην Πάτρα και τις επιλογές αυτό, νομίζω βγαίνει λίγο και η πιθανή δεκάδα για την Κυριακή, για την Τρίπολη. Όχι, ρε, λέω ότι άμα συνυπολογίσει λίγο πώς πήγε το παιχνίδι στην Πάτρα και ποιες ήταν οι επιλογές εκεί, προφανώς θα δεις κάποιους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν να παίξουν Κυριακή. Ας πούμε, Βιερίνια να επιστρέψει, Μάτος να επιστρέψει, Κάνιας να. Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Κάνιας, Μαουρίτσιο, Πέλκας, Ζαμπάι, Λιμνιός, Μπίσεσβαρ και στην κορυφή ο Ακπόμ, Ιω Καρέλης. Άρα... Εγώ πιστεύω τον Ακπόμ τον κράτησε ότι είναι παπάς η Ιούση, ναι, και τον κράτησε για άλλους λόγους. Τον Ακπόμ. Ναι. Για άλλους λόγους. Για το σκάουτινγκ του αντιπάλου, για να δουλέψει κάποιες κινήσεις, για άλλα πράγματα. Ναι, γιατί όπως και να έχει τώρα πας με εκπομ. Ή καλένα. Πρώτο, ναι. Όχι, δεν εννοώ στην Τρίπολη. Εννοώ ότι δίνεις λίγο το βάρος σε αυτές τις περιπτώσεις και στους δύο. Εγώ αυτό θα έκανα. Δεν τον έβαζα στην Πάτρα. Ειδικά τον εκπομ. Γιατί είναι μια παράμετρος που δεν διαβάζεται εύκολα. Στο Πρωτάθλημα δεν έχει παίξει 90 λεπτό. Νομίζω όχι. Όχι. Είναι 90 λεπτό. Περισσότερο ως αλλαγή, δηλαδή, τα μέχρι τώρα. Όχι στο Κύπρο, ξεκίνησε αυτά... στα Σπάτα που δεν έπαιρνε μπάλα με τίποτα, του έκανε κάτι γκέλε εκεί πέρα, κάτι τέτοιο, τον πούλησε 10 φορές. Φυσιολογικό είναι, έχασε και εκείνο που έχει παίξει. Έχει 100 κάτι λεπτά στο. Ναι, σαν αλλαγή όλα. Στο πρωτάθλημα. 118. Δεν ξεκίνησε. Και έχει 4 γκολ, 2 κυρωμένα, 2 κανονικά. Ναι, άστα γκολ, εντάξει, γενικά. Λοιπόν, νομίζω 118. 116 λεπτά έχει παίξει. Πρωτάθλημα. 6 συμμετοχές. Ναι. Δηλαδή 8 λεπτά με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα, 23 λεπτά στη Νέα Σμύρνη που το ακυρώθηκε και τον γκολ, 10 λεπτά ως αλλαγή στη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης στις 7 Οκτωβρίου, 33 λεπτά έδωσε και την assist στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, 11 Νοεμβρίου, 18 λεπτά στη Λαμία και 24 λεπτά στο παιχνίδι με τη Λάρισα, 9 Δεκεμβρίου. Και ήταν στον πάγκο στο μάτς με τον Λεβαδιακό χωρίς να αγωνιστεί στη Λιβαδιά. Ναι. 116 στο σύνολο. Εντάξει, ο Ακπόμ είναι καλός παίκτης, δεν ξέρουμε απλά αν μπορεί να αντέξει την πίεση αυτή τη στιγμή του αποτελέσματος. Βέβαια, τον βλέπω να έχει μια άγνοια γενικότερη του που, ναι, βρίσκεται, τι κάνει, τι ράνει. Δηλαδή, αυτό είναι καλό. Είναι καλό ενός. Ναι, δηλαδή μπαίνει, παίζει αυτό που ξέρει, βγαίνει. Το θέμα είναι ο ρυθμός, το θέμα είναι η συνέπεια. Αν πάρει παιχνίδια, θα δούμε και κατά πόσο μπορεί να σηκώσει το βάρος μέχρι να έρθει αντικαταστάτης. Μέχρι να έρθει αντικαταστάτης, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι και. Στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είναι τόσο απλό. Ο Ακπόμ έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα παιδί που κινείται καλύτερα εκτός περιοχής, πηδάει καλύτερα από τον Πρίγιοβιτς εκτός περιοχής, κινείται περισσότερο, πιέζει περισσότερο, έχει ατομική ενέργεια καλύτερη από τον Σέρβο κτλ. Κτλ. Δεν έχει την τοποθέτηση στο κουτί, τουλάχιστον σε βαθμό με διάρκεια. Δεν έχει πάρει και παιχνίδια για να το δείξει αυτό. Θα δούμε βασικά αν έχει και την συνέπεια στο κουτί που είχε ο προκάτοχός του δεδομένη χρονική στιγμή. Εμείς θα μιλάμε με αυτούς που έχουμε μέχρι να έρθει αυτός που δεν έρθει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ακπόμ, έχουμε και τον Καρέλη, ο οποίος δείχνει να έχει κάποια σημάδια αντίδρασης μέχρι το παιχνίδι στα Σπάτα. Πραγματικά δεν τον είχα στο μυαλό μου κάνοντας επιλογή, γιατί δεν μου είχε δείξει κάτι. Τώρα δείχνει μια διάθεση, έχει μπει περισσότερο. Νομίζω ότι και αυτός αντιλαμβάνεται ότι έχει μια ευκαιρία στο τελευταίο μισό να σώσει την παρτίδα. Ναι, σίγουρα. Όπως και ο Ακπόμ βέβαια έχει στο μυαλό του στο δεύτερο μισό να καθιερωθεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και χωρίς να έχει έρθει κάποιος. Ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου δεν θα βάλει κάποιον να με το καλημέρα, όποιον και να έρθει. Αν εμφανίζει το Θεός.
Ο Λουτσέσκου θέλει λίγο χρόνο. Τρίπολη, τα δύο τα εντός και αυτά δεν τα παίζει ο Θεός. Ναι. Πάγκο. Πάγκο Κερκίδα. Και μετά εκεί meeting, Άγιο Πέτρος, αυτά. Τι κάνει αυτός, διαρροές στην. Πώς το λένε εκεί, μαζεύονται οι παπάδες. Στην Ιερά Σύνοδο, ξέρω. Ιερά Σύνοδο, διαρροές, δυσφορία Θεού και τα λοιπά. Η πιστή. Και η πιστή μου. Έξαλλοι πιστοί, κανονικά καίνε φωτογραφίες του Λουτσέσκου. Μαζεύονται έξω από σινεμά που έχει ρουμάνικες ταινίες και τα λοιπά. Τρεις-τέσσερις αγωνιστικές να περάσουν και μετά σιγά-σιγά, αν είναι εδώ ο παίκτης. Στα κοντά. Καλά τα λες. Γιατί αν έρθει ο παίκτης τέλη Γενάρη, τρώμε και κατάφο. Και μπαίνει Μάρτιο. Στην καλύτερη. Αν είναι και σε καλή κατάσταση και έχει και αγώνα στα πόδια του ήδη. Γιατί μετράει και αυτό. Ναι, το λέγαμε και χθες. Φανταζόμαστε ότι η λογική λέει ότι θα πάει ο Πάουκ σε ένα παίκτη που δεν θα χρειαστεί ένα δίμηνο για να αρχίσει πάλι να τρέχει όπως μπορεί να τρέχει και να έχει την ετοιμότητα. Και τα γενικά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, το ελληνικό και τη λογική. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Δεν το επικεντρώνω στον ΠΑΟΚ. Γενικά. Δεν βλέπω και πολύ λογική ο δεξιά. Ας μην επικαλούμαστε αυτήν. Ας πάμε λίγο να κάνουμε όσοι πιστεύετε τέλος πάντων κάπου αγάπη και που είσαι καλή χριστιανή. Πήγαινε κανένα τάμα να έρθει ο Φόρ λίγο γρήγορα. Εμένα βρήκες. Ναι, μια πόντια χριστιανή. Ναι. Στον Άγιο Φανούριο αγάπη που φανερώνει. Του Σέντερφορ. Ο γνωστός πολιούχος του Σέντερφορ της Ορθοδοξίας. Τέλος πάντων, στο μεταγραφικό κομμάτι και στο κομμάτι των ανανεώσεων είναι ξεκάθαρο πλέον ότι υπάρχουν δύο επιλογές, αυτές του Μπέρκ και του Μπονατίνη. Ο Μπονατίνη που είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήδη έχει κάνει αρκετές μετακινήσεις στα 24 του χρόνια. Καλή του χρονιά είναι η περσινή στη Championship με την Wolves, την βοήθησε να ανέβει. Δεν μπορείς να πεις. Φέτος έχει ελάχιστη συμμετοχή. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό δηλαδή. Νομίζω ένα παιχνίδι του FA Cup έχει παίξει και τα λοιπά. Διάβασε τέτοιο. Συνέχισε Σταύρο. Έχει και πρωτάθλημα, έχει και στο κύπελο συμμετοχές. Δεν έχει πρωτάθλημα συμμετοχές. Όχι, έχει στο πρωτάθλημα μερικές. Μία έχει. Μία σε αναλλαγή. Τι συμμετοχές. Εκεί 20 παιχνίδια έχουν παίξει. Δεν έχει παίξει, ρε παιδί μου. Απλά φέτος δεν έχει ρόλο στην ομάδα. Στην Wolves. Η οποία είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, 5 εκατομμύρια. Στην Al Hilal για να τον κάνει δικό της πρόπερση. Δηλαδή στην Championship όταν ήταν η ομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την εξής περίπτωση. Εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι πολλές φορές το σκεπτικό. Ο Μπονατίνη είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει στην Βραζιλία, στην Σαουδική Αραβία και στην Αγγλία. Ναι. Είναι 24 χρόνων. Έτσι. Δεν έχει παίξει Ελλάδα, δεν έχει παίξει Μεσόγειο γενικά, δεν έχει παίξει σε ομάδες οι οποίες τέλος πάντων έχουν το ύφος το ταπεραμέντο το μεσογειακό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Πρίγκοβιτς, δηλαδή περιοχή, δηλαδή στη χρονιά την καλή. Νομίζω δεν έχει γκολ εκτός περιοχής. Είναι όλα εντός περιοχής και σε ένα μπουμπούλα. Η τεχνική του δεν είναι τίποτα top. Και το βασικό, εγώ αυτό που έβλεπα αναλύοντάς του και τα παιδιά με το Repress μετά στο repress.gr, την εκπομπή του ανάλυσέ το, έχουν ανάλυση με τον Μπονατίνη. Τέλος πάντων, δεν θα πάω στα τεχνικά χαρακτηριστικά γιατί αυτοί το έχουν κάνει σίγουρα καλύτερα από μένα στην εκπομπή μετά. Εγώ θα πω απλά ότι είναι ένας 24χρονος που είναι μια κίνηση προοπτικής. Αλλά ήδη ως προοπτική έχω και τον Ακπόμ και τον Κουλούρη. Δηλαδή θεωρώ ότι σε αυτήν τη θέση αυτό που με καίει είναι το πιο έμπειρο και το πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρθει απόφαση για τον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ για τον ποιον από τους δύο θα πάνε να πάρουν. Ανάμεσα στους δύο φανερά εγώ είμαι υπέρ του Μπέρκ για χιλιάδες λόγους. Αλλά ο βασικός που μήνα Γενάρη πρέπει να κάνεις μεταγραφές όταν κάνεις πρωταθλητισμό είναι το η προσαρμογή. Θεωρώ ότι ο Μπέκ είναι και καλύτερος εκτός περιοχής. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής, υπάρχει μεγάλο μέτοχος που δίνει το τελικό OK, υπάρχει προπονητής.
Απλά να μου επιτρέψουν να πω δημοσίως ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον τρόπο που σκέφτονται. Πλέον. Καμία. Στο κομμάτι των χαφ δεν ακούγεται τίποτα. Ακούστηκε ένα όνομα από την Πορτογαλία που το διαψεύδουν. Ματέος Ολιβέιρα, ο οποίος είναι και δεκάρι. Ναι. Δεν είναι καν εξαροχτάρι. Και υπάρχει και θέμα γιατί παίζει και ιδανικός αυτός. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πα το δίνει συμφωνεί με τη Sporting, άμα ήταν. Ναι, απλά βγαίνει και όλο το και η Γκυμαράς δεν θέλει να το χάσει. Αλλά σου λέω τώρα Γκυμαράς, άμα πάρει κάτι τραγωσάρι. Αγάπη, θα χορεύουν break dance στο Γκυμαράς. Εντάξει, και το. Και τέλος πάντων. Δεν προχωράνε οι ανανεώσεις. Νομίζω ότι ο Κρέσπο είναι πιο κοντά από όλους. Με τον Βαρέλα φαίνεται ότι όσο καθυστερεί το πράγμα, τόσο μεγαλύτερη απόσταση δημιουργείται. Υπάρχει μια πρόταση, υπάρχει μια απέτηση του Βαρέλα. Ζητάει ένα νούμερο κοντά σε αυτά που έχουν και άλλοι στόπερ στην ομάδα. Να του πεις ότι έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Από εκεί πέρα, όταν κάνεις ένα λάθος, δεν γίνεται να κάνεις 14 λάθη. Ναι. Για να ισορροπήσεις τον λάθος σου. Θα πρέπει λίγο να το μαζέψεις το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει 5 πάνω 5 κάτω. Θα πρέπει γρήγορα να υπάρχει συμφωνία. Γρήγορα όμως. Δεν χρειάζεται να πάει η ομάδα που θα πάει τελικά χωρίς ανανεώσεις, άντε του Κρέσπο να ανακοινωθεί. Με τόσα ανοιχτά μέτωπα στην Τρίπολη. Από εκεί πέρα σίγουρα η εικόνα του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη δεν θα είναι η ίδια που ήταν στην Παναχαϊκή, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά γενικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μία ξεκάθαρη στόχευση ο ΠΑΟΚ. Πλην του φορ, πλην των δύο επιλογών, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι θα συμβεί τις επόμενες 5-10 μέρες τέλος πάντων. Που πιστεύουμε ότι θα κρυθούν όλα. Ειδικά στο φόρα, ας πάρθει γρήγορα μια απόφαση και εσύ είναι η σοφή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει στις παιδιά τίποτα άλλο. Όχι, έτσι είναι. Για να υπάρξει και λίγη ηρεμία επιτέλους. Και ηρεμία, εντάξει, όχι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θεωρώ σημαντικότερη κίνηση αυτή του χαφ, εντάξει. Ναι. Αλλά είναι σαν αυτά που ακούω. Ο ένας μου λέει, ο Λουτσέσκου θέλει περισσότερο οχτάρι. Αφού θέλει περισσότερο οχτάρι, γιατί έδιωξε το Χάρισι και το Μουλέν. Περισσότερο οχτάρια είναι. Δηλαδή, αρχίζεις πλέον και δεν πιστεύεις αυτά που λένε. Δεν τα πιστεύεις. Εγώ πάλι θεωρώ σημαντικότερο να ηρεμήσουν ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Ούτε ο Φόρ, ούτε ο Χαφ. Αν τα βάλουμε στη ζυγαριά τη δική μου. Ο Κρέσπο νομίζω είναι ήρεμος. Ο Βαρέλα είναι αυτός που... Εντάξει, εγώ τους βλέπω σαν πακέτο. Okay, είναι οι δύο στόπερ. Έχουν παίξει μαζί σαν στόπερ 100 μάτς. 100. Ο Κυπρίος και έτσι. Ναι. Λοιπόν... Έλα, στέκιο μου, τι έγινε. Έλα, φίλε. Μετά να πούμε και για την τρίπον την καλαθιάν του Χατζέρ. Για μένα λοιπόν είναι πιο σημαντικό να ηρεμήσουν αυτοί οι δύο. Για μένα είναι Αύγουστος. Παρά ο επιθετικός και ο Χαφ. Γιατί και οι δύο θα έρθουν 31 Ιανουαρίου. Θα τους δούμε σε αποστολή 20 του Φεβρουαρίου, ενδεκάδα 3 του Μαρτίου. Ναι, και επειδή εκεί υπάρχουν λύσεις και στην επίθεση, όχι και στα χαφ, λύσεις στα στόπερ δεν υπάρχουν. Λύσεις, ναι, λύσεις υπάρχουν στα χαφ. Καλά, στον άνθρωπο Κάνιας. Και άμα γίνει κάτι με τον Κάνιας, τι λύση υπάρχει. Μπαλογιάννης. Μπαλογιάννης δεν είναι ρε, είναι οχτάρο. Θέλει, θέλει Λουτσέσκου, αυτό θα βάλει. Τίποτα, ο Κάνιας τώρα είναι πραγματικά. Ποιον θα βάλει τον Μπαλογιάννη. Με τα Σπάτα δεν τον έβαλε βασικό και με, το, και με την Πάτρα. Που εγώ λέω ότι έχει top χαρακτηριστικά ο Μπαλογιάννης, εντάξει. Και πολύ καλύτερα π.χ. από τον Σάχοφ. Επειδή του έχω ναι, δει. Ναι, 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 ναι. Όχι ότι ο Σάχοφ είναι κακό παίκτη. Ο Σάχοφ αυτή τη στιγμή που μιλάμε πληρώνει το γεγονό ότι έχουμε μαζέψει βαριά κορμιά στα χαφ. Και όταν μαζεύονται τα βαριά κορμιά, κάποιο πληρώνει, ναι. Ο Κάνιας που δεν ανανεώνει είναι αντικατάστατος. Αυτή είναι η ουσία. Ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική. Και να γίνει το σωστό. Γρήγορα όμως. Μην φτάσουμε δηλαδή... Γρήγορα και ΠΑΟΚ ναι. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα κανονικά. Ναι. Μα τρελαίνεις, δε. Εγώ έχω νεύρα, πάρε ξέρεις τι ώρα κοιμήθηκα χθες. Μα δεν έχει καμία λογική. Τελείωσα με τη Φόρτσα,
Μία και μισή. Ξέρεις τι ώρα με πήρε ο ύπνος. Πέντε, το σκεφτόσουμε. Έξι και τέταρτο. Τι λέτε. Σοβαρά σου μιλάω. Έβαλα, βλέπω μια σειρά. Σκέφτεσαι με ψιλοπαίρνει ο ύπνος. Τεινάζομαι από το κρεβάτι. Ναι. Στα ίσα τώρα, μιλάμε ανοιχτά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τεινάζομαι από το κρεβάτι. Δεν με παίρνει ο ύπνος. Ξαναβάζω τη σειρά. Βλέπω κάνα δύο επεισόδια. Κοιτάω το ρολόι. Πέντε και μισή. Λέω, τι γίνεται εσύ. Δεν με παίρνει ο ύπνος. Άλλο ένα επεισόδιο και με πήρε μετά. Ωραία. Ναι, σε τρελαίνει λίγο γιατί λες τι γίνεται να το βλέπουν όλοι οι άλλοι και να μην το βλέπουν αυτοί. Και δεν είναι ότι το λέμε τώρα. Το συζητούσαμε από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Ειδικά για τις ανανεώσεις, ας πούμε. Και μετά για τον Χαφ που τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ. Μην γυρίσει κανείς να μου πει δεν τα λέγατε, δεν τα όχι, κάνατε. Όχι, όχι. Μα να σου πω κάτι, όταν ξεκινήσαμε το λέμε τον Νοέμβρη, μας έλεγαν γιατί το λέμε από τώρα και γιατί ξανανοίγουμε αυτή την κουβέντα. Η ομάδα έχει αγώνες και όλα αυτά. Και να που φτάσαμε 10 Γενάρη και είναι ανοιχτά όλα. Δεν βλέπω θρίλερ, Πέτρο. Αστυνομικό βλέπω. Σκοτωμόλυγο, ναρκωτικά. Αυτά. Ήπια πράγματα. Δεν... Χαλαρά. Ναι, δεν βλέπω θρίλερ, όχι. Δεν πάω και κωμωδία όταν είμαι με στα νεύρα. Δεν θα γελάσω. Δεν θα... Οι άνθρωποι που πάθουν τον καλύτερο εαυτό του. Ωραία, και εγώ να είμαι στα νεύρα. Δεν... Να μην σκάσω χαμόγελο. Εντάξει, όχι. Είναι περίεργη κατάσταση. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο repress.gr στο Facebook. Στο Facebook, στη σελίδα γίνεται μέλη, στο repress.gr. Έχει ανέβει ένα βίντεο με ανάλυση Μπονατίνη. Γενικά θα το κάνουμε αυτό το πράγμα με όλους τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Super League, όσους μπορούμε τέλος πάντων, και με όσους παίκτες έρχονται τέλη. Εντάξει, αν γραφούν 500 ονόματα, δεν το κάνουμε για 500 ονόματα. Το κάθε βίντεο θέλει χρόνο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά γενικά έχουμε αρκετά μεγάλη ομάδα. Ένα κομμάτι της αίσθηση του Μπονατίνη μπορείτε να το δείτε μπαίνοντας στη σελίδα repress.gr στο Facebook για να δείτε ακριβώς τι μπορεί να κάνει ο Μπονατίνη. Είναι κάποιες ενδεικτικές φάσεις, δεν διαλέξαμε τυχαία. Είδαμε μέσα από επαγγελματικά προγράμματα ποια είναι τα στοιχεία του και διαλέξαμε ενδεικτικά κάποιες φάσεις που να έχουν ένα συγκεκριμένο τέλος πάντων κύκλο ενεργειών του παίκτη για να βγάλουμε μια σφαιρική άποψη, να καταλήξουμε κάπου. Ναι, γιατί άμα μείνει στα βίντεο του YouTube που τα έβλεπα λίγο χθες που ετοίμαζε ένα θέμα, νομίζω ότι είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Το YouTube δεν φτάνει, δεν έχει ενέργεια εκτός περιοχής. Ναι, δεν έχει, όντως. Έχει τα γκολ μόνο. Είναι μόνο οι φάσεις. Ισχύει αυτό. Ναι. Σε όλα δηλαδή. Πρέπει να δεις και πώς κινείται εκτός περιοχής. Ναι, ναι, ναι. Είναι μόνο τα γκολ. Η κάθε θέση πλέον έχει απαιτήσεις σύνθετες. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να παίζει με έναν παίκτη που έχει ουσιαστικά αποτελεσματικότητα μόνο μέσα στην περιοχή. Μπορεί και αυτό να είναι ένα κομμάτι που οδηγεί στη λογική Μπονατίνη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι άμα θες να ανεβάσεις επίπεδο, πρέπει ο σέντερφός σου να κάνει δουλειά και εκτός περιοχής. Γιατί οι άλλοι από πίσω θα ανεβάσουν τα νούμερά τους, τα project Λιμνιού Ζαμπά θα γίνουν πιο αποτελεσματικά, θα πάρουν πιο εύκολα υπεραξία. Ο αντίπαλος θα μπερδεύεται περισσότερο, ο προπονητής θα έχει περισσότερες τακτικές επιλογές στα τρίκ που θα κάνει. Χιλιάδες πράγματα. Τέλος πάντων. Και αν έρθει ο Μπονατίνη με 1,2 το χρόνο, πώς θα ζητήσει τα Βαρέλα. 4. Ποιο 1,2 παραπάνω είναι. Παραπάνω είναι. Ναι. Θα πει ο Βαρέλα, εγώ θέλω 5 το χρόνο. Εδώ που το έφτασε όμως. Θα το πω και έχει και αγορά. Θα σου δώσει τζάμπα η Γουλφς. Ναι. Και στην Premiership. Δεν μπορείς να πεις πάρε 1,5 εκατομμύριο. Και έχει μέχρι το 22 συμβόλαιο. Είναι 24 χρονών. Έχει και μεταπολιτική αξία. Αλλά δεν σου πει η Γουλφς δώσε 2 και πάρτον. Σου πει δώσε 4. Κάθε 5 μήνες 6 κάνουμε την ίδια κουβέντα. Η ομάδα συνεχίζει και δουλεύει στο μοτίβο που αυτή θεωρεί καλό. Αυτή θεωρεί ότι αυτό μπορεί. Θεωρώ ότι τα ίδια θα λέμε και το καλοκαίρι. Εγώ αρχίζω και το αποδέχομαι ότι okay, υπάρχουν 50 καλά, υπάρχουν και 2-3 ζωτική σημασία μεν αρνητικά που θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να πορεύεται έτσι. Θυμίζω τον εαυτό σου Σταύρο, κάνουμε την ίδια κουβέντα σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι, απλά τώρα κεγόμαστε. Και το καλοκαίρι θα κεγόμαστε και το μεθεπόμενο χειμώνα θα κεγόμαστε και κάθε μεταγραφική περίοδο κεγόμαστε. Μα εδώ βάζεις δύσκολο στον εαυτό σου, ρε εσύ. Αντί να ξεκινήσεις το δεύτερο γύρο με ηρεμία και να πας στα κρίσιμα παιχνίδια όπως πρέπει, έχεις 1.800 ανοιχτά μέτωπα. Πας στην Τρίπολη, ας πούμε, τώρα και έχεις στο μυαλό σου 10 πράγματα.
και παίκτες που δεν έχουν συμβόλαια. Βασικούς. Ο Ραφαήλ μετά από 10 μέρες κατάφερε να μας γράψει πώς γράφεται ο παίκτης ο Ολλανδός που πήραμε στο βόλι. Νίλς Κλαπβάικ. Ναι, αυτό το είχε πει ο Ραφαήλ. Δεν το έχει πει, τώρα εγώ το βλέπω γραμμένο. Ναι, ρε, Σταύρο, το έχει πει το παιδί. Έχει κάνει, έχει ψαχτεί. Εντάξει. Εδώ έχει ρωτήσει άνθρωπο που ξέρει τη γλώσσα. Εδώ που φτάσαμε, σημασία έχει το μάτς της Τρίπολης. Ναι, ναι. Ημέρα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να έχουμε και τον Ραφαήλ να μας πει λίγο τι γίνεται, γιατί έχει κινήσεις και στο handball, από ό,τι μας είπε και χθες. Και γενικά υπάρχει ρεπορτάζ. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στο Παλατάκι. Θα δώσουμε αγάπη 7 εισιτήρια. Το Σάββατο. Το Σάββατο είναι. Σάββατο νομίζω είναι. Ναι, Σάββατο. Πώς θυμόμουν Κυριακή. Λοιπόν, θα δώσουμε 7 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι στο Παλατάκι. Τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8. Οι πρώτοι 7 θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Σάββατο στις 5.30. Ναι. Στο Παλατάκι. 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και πολύ σημαντικό και δύσκολο και απαιτητικό. Από 10 ευρώ. Οπότε είναι ευκαιρία όσοι μπορείτε το Σάββατο να πάτε. Είναι και η ώρα νομίζω normal. Εντάξει, όσοι θέλουν να πάνε θα πάνε αγάπη. Εντάξει ρε παιδί, μαλλιώς είναι τώρα την Τρίτη που ήταν η εικόνα και η και όλα αυτά. Απογοητευτική. Ήταν. Την Τρίτη. Ισχύει αυτό. Είναι και το Περιστέρι μια καλή ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος έχει 2 ήττες νομίζω μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει βγάλει τρομερή αντίδραση στα τελευταία 2 παιχνίδια. Περιστέρι έχει 10 νίκες και 2 ήττες. Ναι. Και 2 ήττες. Είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Πολύ σημαντικό. Εντός έχει ένα ρεκόρ 7-0 και εκτός έχει 3 νίκες και 2 ήττες. Πάρα πολύ σημαντικό. Το να λέμε ότι πρέπει να πάει ο κόσμος και να στηρίξει τα παιδιά ψυχολογικά και να τονώσει έστω και λίγο τα ταμεία της ΚΑΕ είναι αυτονόητο. Θα το λέμε, αλλά επί της ουσίας όσοι θέλουν να πάνε, θα πάνε. Μακάρι να πάνε όσο γίνεται περισσότεροι. Λοιπόν, υπάρχει ενημέρωση με ομόφωνη απόφαση, η οποία πάρθηκε σε πολύ λίγη ώρα. Η αγωνιστική, η 15η που αναβλήθηκε εξαιτίας της μαφιόζικης επίθεσης στο Θανάση Τζίλο, για την οποία βλέπω μια ηρεμία να υπάρχει. Ναι, μπορεί αυτό να είναι καλό και να μάθουμε σήμερα, αύριο, να υπάρχουν καταιγιστικά νέα. Απλώς σημειώνω ότι τις τελευταίες μέρες δεν ακούμε πολλά. Ας ελπίσουμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι βγαίνουν ελάχιστα, να μην πω τίποτα. Λοιπόν, η 15η αγωνιστική, στην οποία ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Μπαζιάννα στην Τούμπα, θα γίνει Τετάρτη 30 και Πέμπτη 31 του μήνα. Ιανουαρίου. Δηλαδή στο τέλος του μήνα είναι ουσιαστικά η ημερομηνία που ήθελε και η Νόβα, αλλά και η ΕΡΤ. Έπεσε στο τραπέζι και η Τετάρτη 16 Ιανουαρίου. Αλλά τελικά, πάει τελικά 30 θα γίνει. Ναι. Και 31. Άρα, 13 Ιανουαρίου είναι η 16η αγωνιστική. Κυριακή 20 είναι η 17η. Τετάρτη 23 είναι τα παιχνίδια του κυπέλου. Ναι, η επαναληπτική. Θα υπάρχει πρωτάθλημα 27 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και Σάββατο φυσικά 26 και Τετάρτη 30 Ιανουαρίου και Πέμπτη 31 στο τέλος του μήνα θα γίνει η 15η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή η Τετάρτη-Πέμπτη υποδέχεται τον Παζιάννενα και μετά Κυριακή έχει την ΑΕΚ 3 του μήνα. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η είδηση της τελευταίας στιγμής. Μην καλείτε άλλο. Καλύφθηκαν οι 7 για τα εισιτήρια του μεθαυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Θα δώσουμε και αύριο εισιτήρια. Για σήμερα ξεπουλήσαμε. Εντάξει. Πρέπει ρε φίλε να πάει ο κόσμος. Βλέπεις την ομάδα τι κάνει. Άλλο τι πρέπει και άλλο αγάπη τελικά. Το τι γίνεται όμως. Και την επόμενη εβδομάδα. Η εικόνα την
στο μάτς με την Αντέρ, με την, με τη Χολόν. Με τη Χολόν ήταν απογοητευτική. Η Αντέρ είναι την επόμενη εβδομάδα εκτός, έτσι. Εκτός. Μία Αντέρ η οποία χθες, επειδή είδα το τέταρτο, το τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο, 9.30 ώρα ξεκίνησε το μάτς, μία Αντέρ η οποία στην κυριολεξία σκόρπισε την τη Βόνη. 103-56. Πω. Σε απίστευτη κατάσταση. Έδειξε τουλάχιστον χθες να είναι η Αντέρ. Με την νίκη αυτή της Ναντέρ η βαθμολογία είναι Τενερίφη πρώτη 9-1 νίκες, Βενέτσια 7-3, ο ΠΑΟΚ είναι στο 6-4 μαζί με τη Χολόν, ο ΠΑΟΚ όμως υπερτερεί πλέον στην ισοβαθμία. Αυτοί είναι οι τέσσερις που αυτή τη στιγμή προκρίνονται και πέμπτη είναι η Ναντέρ με 5 νίκες 5 ήττες. Θεωρώ πως η Τέλεκομ Βόνης με 4-6 δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Τέλεκομ Βόνης Φρίμπουργκ την επόμενη εβδομάδα, στις 9 το βράδυ, ημέρα Τρίτη, ίδια μέρα Τενερίφη Βενέτσια στις 9.30, Τετάρτη Όπαβα Χάπολ Χολόν και Ναντέρ ΠΑΟΚ, Τετάρτη 9.30 ώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και πάρει το διπλό στην έδρα της Ναντέρ, ουσιαστικά έχει τελειώσει και την πρόκριση. Ναι. Δεν νομίζω να χάνεται μετά η πρόκριση από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει και την Φρίμπουργκ και την Όπαβα. Θα πάρει άλλες δύο νίκες. Κρίσιμο παιχνίδι. Δεν είναι τελικός. Αλλά δηλαδή και ο ΠΑΟΚ αν χάσει δεν χάνεται. Αλλά αν κερδίσει, νομίζω μπορεί να κάνουν το προπονητικό επιτελείο οι παίκτες και η διοίκηση τα πλάνα για την επόμενη φάση του FIBA Champions League. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας να μας πει τι περιμένουμε και στο handball, που νομίζω εκεί υπάρχει μια κινητικότητα στο μεταγραφικό κομμάτι, ναι, και στο volley. Να πω λίγο πριν μιλήσουμε με τον Ραφαήλ ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση για τα εισιτήρια που θα πάρει, αν πάρει ο ΠΑΟΚ για την Τρίπολη την Κυριακή. Όλα συνηγορούν ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σημαντικό αριθμό εισιτήριων, ενδεχομένως που να επεβαίνουν και τα 1.000. Τώρα ακριβώς δεν είμαι στη θέση να γνωρίζω. Είναι και το γνωστό πέταλο εκεί στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να έχουμε τελική εξέλιξη. Ξαναλέω, το κλίμα είναι θετικό και μάλλον οδεύουμε προς παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Αλλά επειδή το τελευταίο λόγο τον έχει η αστυνομία και ο υφυπουργός, κρατάμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρξει και εδώ μία ακόμα απαγόρευση μεμονωμένης και οργανωμένης μετακίνησης. Αυτά και για τον κόσμο που θέλει να πάει στην Τρίπολη, οποιαδήποτε εξέλιξη θα την αναφέρουμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Και πάμε στον Ραφαήλ. Καλησπέρα Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται Βίλε? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Λύσαμε το μυστήριο με τον Ολλανδό, εντάξει. Επιτέλους. Για το όνομα? Ναι. Είμαστε σίγουροι, δεν ξέρω. Εγώ είπαμε δεν το δω από κοντά για να το ρωτήσουμε πώς λέγεται. Α, δεν είσαι ακόμα σίγουρος? Ναι, όχι, όχι. Α το ρωτήσουμε. Περιμένουμε να το δούμε από κοντά. Ναι, δεν, από υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπουμε και με τα, και εγώ με έτσι τα γράμματα. Πιστεύω, ναι. Το λογικό, ναι, είναι αυτό. Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω, ναι. Θα μας το πει και ο ίδιος, φαντάζομαι. Εντάξει. Πότε είναι να έρθει? Έχει έρθει γιατί θα παίξει με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα, αλλά θα το δούμε εμείς από εβδομάδα στο επόμενο εντός έδρας ματς, αν δεν γίνει κάποια παρουσίαση δηλαδή από πλευράς ΤΑΤ. Θα το περιμένουμε στο επόμενο παιχνίδι, την Κομωτινή. Ραφαήλ, νομίζω ότι το μεταγραφικό κομμάτι είχε εξελίξει στο handball, ε? Ναι, ήταν λογικό νομίζω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΟΚ ότι ο Τζόνο δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Δεν έδωσε τα αναμενόμενα κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, από τα οποία περίμενε ο κύριος Σιρεκίδης. Και έτσι μάλλον θα έχουμε την αντικατάστασή του με τον διεθνή μαυροβούνιο, τον Μάρκο Σίμοβι. Πρόκειται για έναν έμπειρο αριστερόχειρο παίχτη με ύψος 93 που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στην Ρουμανία και στην Τουρκία. Τελευταία εβδομάδα ήταν η Βοηβοντίνα από τη Σερβία. Αύριο θα περιμένουμε ανακοίνωση αν τελικά επέλεξε τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα είναι την επόμενη Τετάρτη. Μιλάμε γενικά για παίκτη με παραστάσεις πάντως. Δηλαδή εφόσον κλείσει και έρθει οριστικά θα είναι καλή προσθήκη. Έτσι φαίνεται από το βιογραφικό του, ναι. Τουλάχιστον. Ναι, ένας έμπειρος παίκτης και διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Επομένως ελπίζουν στον ΠΑΟΚ ότι θα πάρουν λύσεις από το συγκεκριμένο παίκτη και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Τάσκοβιτς, αν θα παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Ραφαήλ, είναι σε καλή κατάσταση ο Σίμοβιτς? Έχει αγωνιστικό ρυθμό, δηλαδή αν έρθει με το καλό αύριο θα είναι εντάξει για το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό? Ξέρουμε τίποτα?
είναι όποιοι παίχτες και να ερχόντουσαν, πάλι θα ήταν θέμα αυτό με τον χρόνο, γιατί ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο εβδομάδες θα πρέπει να βάλει δύο καινούριους παίχτες στο σύστημα. Επομένως, όσο ρυθμό και να έχει, θα πρέπει να προσαρμοστεί και στα νέα δεδομένα της ομάδας. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ήρθε τώρα, θα έρθει ο παίχτης λογικά. Θα ανακοινωθεί και αύριο, προκειμένου να είναι στην διάθεση του Στέλιου Σιρίκη, να πάρει ρυθμό στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και μετά να είναι έτοιμος για τους δύο τους κρίσιμους ημιτελικούς. Δείχνει πάντως να είναι ένας παίκτης, εντάξει, με ικανότητες και εμπειρία. Εντάξει. Τώρα κάτι άλλο. Ναι, τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Ναι. Είπαμε από τον Βόλο, επειδή την πατήσαμε από το καλοκαίρι, ας περιμένουμε να τους βλέπουμε όλους στο γήπεδο, σε όλα τα αθλήματα και... Στο για να είμαστε σίγουροι. Στο Βόλο, Ραφαήλ, έχουμε κάτι άλλο ή έχουμε μείνει σε όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Στο βόλεϊ έχουμε μείνει σε αυτά τα οποία έχουν γίνει μέσα εμείς. Επίσημη ανακοίνωση για το ποιοι θα φύγουν από το ρόστερ δεν υπάρχει στον αφορά τους ξένους, αλλά λογικά πάμε στον Χιμένεθ και στο Μάρκες ότι θα αποτελέσουν παρελθόν. Ο Μπολής δεν νομίζω να φύγει. Επομένως θα περιμένουμε λογικά και το Σάββατο όταν θα αναχωρήσει και η ομάδα για την Αθήνα. Θα υπάρχουν φαντάζομαι και εκεί πληροφορίες για το ποιοι θα είναι τελικά οι παίκτες που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Δευτέρα ξεκινάει το πρωτάθλημα ξανά για το ΠΑΟΚ, με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 5.30 που θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ. Ο Φιλίπποφ είχε ένα θέμα. Είχε ένα θέμα, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα με την παρουσία του στην Εθνική. Κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο ύπουλος ο δραματισμός από την άποψη ότι μπορεί μια υποτροπή δηλαδή να τον κρατήσει και παραπάνω χρόνο έξω. Επομένως θα φανεί αν θα είναι την Δευτέρα έτοιμος για το μάτς ή αν θα χρησιμοποιηθεί ο Τερζής. Αγωνιστική δράση έχουμε το Σαββατοκύριακο πέρα από το μάτς της ομάδας Βόλε τη Δευτέρα. Ναι, σε όλα πλέον τα αθλήματα. Α, μπαίνουμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Ναι, μπαίνουμε σε όλους τους ρυθμούς. Το Πόλο παίζει με την Βουλιαγμένη εκτός έδρας. Σε ένα παιχνίδι που μπορεί, εγώ πιστεύω, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Βουλιαγμένη έρχεται από μια ήττα σοκ από το Περιστέρι στην έδρα του. Δεν είναι και στα καλύτερά του. Ο ΠΑΟΚ μπορεί, πιστεύω, αν παίξει καλά, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βάλει και πάλι μέσα στην εξάδα. Είναι πάρα πολύ μικρές διαφορές, έτσι αλλιώς οι βαθμολογικές. Το handball ξεκινάει Τετάρτη των ανδρών, οι γυναίκες παίζουν με το Πανόραμα την Κυριακή. Το μπάσκετ γυναικών υποδέχει το Αθηναϊκό την Κυριακή το μεσημέρι στη 1. Κυριακή στις 7 είναι το Hans Pauk για το βόλεϊ στις γυναίκες, εκεί όπου οι γυναίκες με νίκη κλείνουν στην ουσία τον πρώτο γύρο αίτητες. Και ακολουθεί την επόμενη Κυριακή το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Μίκρα, που αν ο Πάουκ καταφέρει να το κερδίσει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο φαβορί πλέον για την απευθείας άνοδο στην Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών, να πάρει δηλαδή την πρώτη θέση. Έχουμε ποδόσφαιρο γυναικών, είναι 3 η ώρα το μάτς την Κυριακή με την ΑΕΛ, αλλά είναι στη Νέα Μεσήμβρη, οπότε φαντάζομαι ότι ανάλογα με το πώς θα είναι η κατάσταση εκεί πέρα στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ θα φανεί αν θα γίνει. Άλλωστε και δύο μάτς του ΠΑΟΚ δεν έγιναν. Ήταν να γίνει με τον Εργοτέλη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έγινε. Και χθες με την Καρδίτσα πάλι δεν έγινε και αυτό. Ξανά δεύτερη αναβολή. Πάλι δεύτερη αναβολή, ναι, λόγω καιρικών συνθηκών. Άρα έχει αρκετά χρωστούμενα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτά πρέπει να είναι από τα τμήματα του ερασιτέχνη. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιο ξεχνάω. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι. Νομίζω τα καλύψαμε, ναι. Αυτά είναι, ναι. Στο Βόλο είχαμε μια δυσάρεστη είδηση για τον Δημήτρη τον Ανδρόπουλο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Έφυγε από τη ζωή, η γυναίκα του έδινε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Έχει βγάλει και το ΤΑΠΑΟΚ ανακοίνωση που στέλνει τα συλληπιτήρια. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν ακολούθησε για την αποστολή της Εθνικής χθες που έδινε το τελευταίο μάτς εκτός έδρας για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναμένεται λογικά να είναι στον πάγκο την Δευτέρα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολη κατάσταση. Ναι. Καλή δύναμη στον άνθρωπο. Πραγματικά από τις καταστάσεις στη ζωή που είναι, πρέπει να δείχνεις μεγάλη δύναμη. Ραφαήλ, τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οι δύο οι νέοι παίκτες υπολογίζονται κανονικά? Ναι, ναι. Λογικό ήταν κιόλας που ήταν και εδώ στη Θεσσαλονίκη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν λογικό ότι θα πρέπει να μπουν πλέον και σε ρυθμούς αγώνων. Και να δούμε πλέον έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ, έτσι όπως όλα δείχνουν στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω. Είναι η πρώτη φορά που θα τους δούμε έτσι κι αλλιώς. Και αυτούς και γενικά όλη την ομάδα πώς λειτουργεί. Καλός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πάντα. Παιχνίδι με ενδιαφέρον. Αντίπαλος που αν δεν είσαι στην καλή κατάσταση πρέπει να είσαι, θα γνωρίσεις και την ήττα. Απλά πράγματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός χωρίς αλλαγές. Τελικά δεν προχώρησε κάποιες, μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μπορεί να γίνουν μεταγραφές. Έμεινε με τους δύο ξένους, τον Γιορντάνοφ και τον Γιάκουψεν.
Στο Παλατάκι νομίζω ότι ήταν λίγο πλασματικό έτσι όπως ήρθε το 3-0. Ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο κουρασμένος. Εντάξει, του ΠΑΟΚ του βγήκε και το παιχνίδι. Του πήγαν όλα καλά, έστω και χωρίς τον Τζούριτς που έπαιξε ο Μάρκεσε για το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε ένα ωραίο μάτι την Δευτέρα. Ναι. Νομίζω πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε την ομάδα πώς θα είναι πλέον μετά από αυτές τις αλλαγές. Και γενικότερα ναι. Λίγο και μετά τη διακοπή. Ισχύει, εντάξει. Γιατί... σίγουρα είπε και ο κ. Ψάρας ότι δεν θα μπει στο χρόνο, αλλά εντάξει, είναι μια, όσο και να πει σε δύο θέσεις πάλι είναι καινούργιοι παίχτες. Μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του παιχνιδιού που θέλει να περάσει και ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Αυτό, ναι, γιατί προφανώς θέλει να περάσει και δικά του πράγματα στην ομάδα. Εννοείται, εννοείται, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχεις. Εν τω μεταξύ, τι σκέφτομαι τώρα. Η 15η αγωνιστική πήγε 30-31. Mm-hmm. Θα είναι ακριβώς το τέλος των μεταγραφών. Σκέψου λίγο εκείνη την εβδομάδα. Θα είμαστε στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα και μπορεί να είναι ανοιχτά και τρία μέτωπα. Ναι, στο ημίχρονο μόνο μην ανακοινώσετε κάποιον παίκτη, παιδιά. Όπως έγινε σωστό. Με σωστό. Την Έστερσουντ. Ναι. Που ανακοινώθηκε στο ημίχρονο, όχι. Στο πρώτο ημίχρονο. Την του αγώνα, στο 0-0 πάντως ήταν. Στο πρώτο ημίχρονο που ήταν. Που ανακοινώθηκε ο Ελκαντουρί. Η συνέχεια γνωστή. Ναι. Δεν είναι καλό την ώρα του αγώνα να ανακοινώνονται παίκτες. Μετά. Κάτι. Ναι. Αλλά γενικά εκείνες οι μέρες ήταν λίγο δύσκολες που πάει τώρα και το παιχνίδι. Κοίταξε, αν συμφωνείς να πάρεις τον Εμπαπέ, βγάλε το και την ώρα του αγώνα, αν δεν κρατιέσαι. Αλλά όχι, φίλε, άσχομαι μετά το παιχνίδι. Αυτό που λες, αφού μια φορά δεν σου κάτσε καλά, δεν χρειάζεται. Διαβάζω ότι και αύριο τα σχολεία θα είναι κλειστά. Πω, από τρίτη εβδομάδα συνεχόμενη. Άμα το προσθέσεις και στις γιορτές. Χαρές και πανηγύρια. Κανονικά. Στους μαθητές, στους γονείς δεν ξέρω. Και κατά πόσο καλά η εκπαιδευτική. Κοίταξε. Εχθές ήταν κλειστά, έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλες οι μέρες. Σήμερα κλειστά. Τόσο λέει να πάμε Παρασκευή μία μέρα και να ξανακάτσουμε Σαββατοκύριακο. Άσε και την Παρασκευή. Κόλλησε την Παρασκευή, Τετάρτη, Πέμπτη. Δώσε και Σαββατοκύριακο. Πέντε μερούλες. Δεν έχει φύγει μετά όμως καμιά. Δευτέρα, καμιά εκλογές των εκπαιδευτικών, καμιά εκδρομή. Ναι. Οτιδήποτε άλλο, το κάνεις ένα εξάήμερο. Κολλάς και μια άδεια μετά. Καλό Πάσχα. Αν κολλήσεις τις γιορτές, σου λέω τρεις εβδομάδες είναι. Ναι. Τι άλλο πια. Εντάξει. Τέλος πάντων. Κολλάς και μια άδεια. Μια χαρά. Καλό Πάσχα. Γυρνάς. Ωραία πράγματα. Δεν έχει κάτι άλλο. Μετά Φλεβάρι έχει καμιά γιορτή σίγουρα. Καμιά αργία. Κάτι. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Τους γονείς να ρωτήσουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ας πούμε ότι οι άνθρωποι κάτι ξέρουν παραπάνω, αλλά από ότι κυκλοφορήσαμε στο κέντρο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι γενικά σε διάφορες περιοχές. Στο Ρετζίκι, οκ. Okay. Ναι. Μπορεί να υπάρχει θέμα. Αλλά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να μην λειτουργήσουν τα σχολεία. Τέλος πάντων. Διάβασα νωρίτερα ότι πήρε τα 15 εκατομμύρια ο Μουρίνο για να φύγει. Ωραίες δουλειές. Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Πρώτη φορά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα μείνετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί το ανάλυση το By Repress. Γενικά αυτές οι μέρες είναι πολύ γεμάτες, δηλαδή μπορεί και στη διάρκεια της ημέρας πάλι να βγουν πράγματα, οπότε μένετε συντονισμένοι και στο ΠΑΟΚ 24. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει σε όλα τα μέτωπα, γιατί δεν είναι και λίγα. Είναι αυτό του Πρίγιοβιτς να τελειώσει τέλος πάντων όπως θα τελειώσει. Είναι το κομμάτι των μεταγραφών, είναι και οι ανανεώσεις ανοιχτές. Οπότε αυτές οι μέρες ειδικά αναμένετε με μεγάλο ενδιαφέρον, μένετε συντονισμένοι γενικότερα. Νομίζω ότι αναλύσαμε όλα. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4, ακολουθεί. Ο Σταύρος Κόλκας, ο Αντώνης Ακαλέας και όλα τα παιδιά του Repress στην εκπομπή ανάλυση του By Repress. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.